Ναι, εμείς δεχτήκαμε μία απόσκληση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών να διοργανώσουμε μία ημερίδα με θέμα την αστρονομία και συγκεκριμένα την χρονομέτρηση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Σαν Αριστοτέλειο έχουμε χρόνια, μακρόχρονη μάλλον συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και δεν μπορούσαμε να ανοιχτούμε, να αρνηθούμε αυτή την πρόσκληση και επομένως φιλοξενούμε αυτή την ημερίδα για τους μαθητές μας. Είναι μία ημερίδα αξιόλογη που γίνεται από την κυρία Πρέκα, η οποία είναι καθηγήτρια της αστρονομίας στο τμήμα φυσικής και μας τιμά με τη σημερινή της παρουσία. Αυτή η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που λέγεται Φυσική Μαγεύρια στο Παπαδής μετά τα μονοπάτια. Για να μπορέσουμε αυτή τη δραστηριότητα να τη φέρουμε εις πέρα, συνεργαζόμαστε με δήμους, με εκπαιδευτήρια, με ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι, ώστε πράγματι να ξεδιπλώσουμε αυτή την ιδέα μας. Σήμερα είναι μια πρωτοτυπία. Δεν μαγεύει μόνο η φυσική, μαγεύουν και οι άλλες επιστήμες που ενώθηκαν για να απαντήσουν σε μεγάλα ερωτήματα που έχει η κοινωνία και έχουν σχέση και με την ιστορία, αλλά και με τη φιλολογία και με τις παραδόσεις μας και με την αγωνία κάποια σημαντικά γεγονότα να καθορίσουμε τον ακριβή χρόνο που έγιναν. Εμείς ως επιστήμη της φυσικής πήραμε κάποια δεδομένα από τα αστρονομικά φαινόμενα, ζητήσαμε την βοήθεια από τους φιλολόγους, ζητήσαμε την βοήθεια από τους γεωλόγους, ενώθηκαν όλες αυτές οι επιστήμες, αποκωδικοποίησαν την Οδύσσεια, μπορέσανε και βοήθησαν και οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί σε αυτή την προσπάθεια και εμείς παίρνοντας την περιοδικότητα των φαινομένων καθορίσαμε μια απόκληση συν 10-15 μέρες τη μέρα και την ώρα που έφτασε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Για μας είναι σημαντικό ότι αν ενωθούν οι επιστήμες μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά να λύσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα, να λύσουν απορίες, αλλά το σημαντικότερο τα παιδιά μέσα από αυτή τη διάδραση, τη συνάντηση των επιστημών μαθαίνουν με έναν άλλο τρόπο. Γι' αυτό το λέμε και εμείς, μαθαίνω και έξω από την τάξη. Αλλά με έναν τρόπο όπου δεν είμαι δεσμευμένος, δεν είμαι μέσα σε μια τάξη όπου πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, σε άλλους χώρους που συναντώνται οι μαθητές με επιστήμονες, με φορείς, μπορούν πράγματι να προσεγγίσουν τη γνώση. Πείτε να δείτε ότι οι δύο πρώτες είχαν μια κάλυψη δίσκου 1-2%, το βλέπετε. Κανείς δεν κατάλαβε ότι έγινε ηλιακή έκλειψη. Η τρίτη με την παύλα σημαίνει ότι έγινε ηλιακή έκλειψη, αλλά είχε δύσει ο ήλιος. Άρα προφανώς κανείς δεν το αντελήφθηκε. Πάμε στην τελευταία, εδώ με περίπου 52% κάλυψη του ηλιακού δίσκου. Κοιτάξτε όμως τι ώρα έγινε, 7:58, 8 το πρωί. Μα εμείς θέλουμε μεσημέρι για να είμαστε σήμερα με το ίδιο. Δεν μας κάνει. Η άλλη που μας κάνει είναι αυτή που βλέπετε μπλε. 30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ. Πράγματι μεσημέρι, 2,5 με 5,5. Μέγιστο γύρω στις 4. Μια χαρά. Πάνω στο νόμιο 100%. Κάλυψη δίσκου 75%. Δηλαδή τα 3/4 του ηλιακού δίσκου είχαν σκοτεινιάσει. Θαυμάσια το είδανε όλοι προφανώς εκείνο το μεσημέρι. Και μάλιστα το κείμενο λέει ότι αμέσως μόλις τέλειωσε η μυστηροφωνία ήρθαν οι υπηρέτριες φέρνοντας φως γιατί είχε ήδη σκοτεινιάσει. Άρα τελειώνει η έκλειψη και αμέσως σχεδόν σκοτεινιάζει. Όντως η έκλειψη τέλειωσε 17:23 λεπτά και ο ήλιος έδισε 17:58, δηλαδή 5:30-6. Είναι και 30 Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε ότι δίνει νωρίς. Όντως, απόλυτη συμφωνία με το ομιλικό κείμενο.